και το παλιό. Επίσης, θα πέσει στο κενό και η προσπάθεια της κυρίας Γεννηματά, του Πασόκ εν γέννη, που προσπαθεί το Πασόκ συνεταιριζόμενο και με άλλα κομματίδια και υποτίθεται προσωπικότητες, να παρουσιάσει ότι είναι ισχυρότερο τώρα το Πασόκ. Ένα Πασόκ που στην πρώτη του γραμμή έχει έναν Γιώργο Παπανδρέου που έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια, ένα Σιμίτη που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, Χρυσοχοΐδηδες, όλους αυτούς που μετήχαν στους συνεταιρισμούς στην εποχή εκείνη. Ενθυμίστε, ο Χρυσοχοΐδης τι δράση είχε εις όλους τους τομείς. Αν χρειαστεί να πούμε και λεπτομέρειες, λέμε. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά είναι το παλαιό Πασόκ. Καθένας τους έχει κάνει 25 χρόνια υπουργός. Τι τον θέλουν το δεύτερο γύρο, δεν αντιλαμβάνομαι. Πιστεύουν αλήθεια ότι ο λαός θα τους ξαναχρησιμοποιήσει, επειδή ενώνονται. Με υλικά κατεδάφισης χτίζεται η Ελλάδα. Είναι υλικά κατεδάφισης όλοι αυτοί. Νομίζω ότι η ιστορία του Πασόκ έχει προεξοφλημένη τραγωδία. Δηλαδή χρωστούν 210 εκατομμύρια στις τράπεζες και προσπαθούν να τα γλιτώσουν αλλάζοντας αφημί. Έχουν διορίσει 1 εκατομμύριο κόσμο στο δημόσιο με τον κυβερνήση Ανδρέα Παπανδρέου και Μεντεύθεν και άρα στην πτώχευση είναι η μεγίστη των ευθυνών είναι δική τους, το μεγαλύτερο μερίδιο. Και τρίτον, το μεγαλύτερο έγκλημα που έκαναν σε αυτή τη Βουλή είναι ότι ψήφισαν την ενισχυμένη, τις 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα και αν χορεύει ο Μητσοτάκης και οι Αρουραίοι, αν ελπίζουν ότι θα έρθουν στην εξουσία, το οφείλουν στην κυρία Γεννηματά. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Θα πετύχουμε εμείς να μην βγει η αυτοδυναμία, αλλά οι ευθύνες της κυρίας Γεννηματά είναι τεράστιες. Διότι